Έπειτα από 3-24 ώρα έντονης κοινωνικής κατακραυγής και θύελλας πολιτικών αντιδράσεων, ο Δημήτρης Ιλούρης, ανατρέποντας την αρχική τοποθέτησή του, έλαβε την απόφαση να παραιτηθεί από τη θέση του Προέδρου της Βουλής. Μία απόφαση που δημοσιοποίησε ο ίδιος το πρωί μέσω γραπτής δήλωσής του και η οποία καταδεικνύει ουσιαστικά πως εξαναγκάστηκε σε παραίτηση μετά τον τεράστιο σάλο που προκάλεσαν εντός και εκτός Κύπρου οι ηχηρές αποκαλύψεις του Αλτζαζίρα. Διαπιστώνω, αναφέρει επιλέξει, ότι η συνέχιση της παραμονής μου στο αξίωμα του Προέδρου της Βουλής έχει παρερμηνευθεί. Η παρερμηνία αυτή, όπως και η προφανής επιθυμία κάποιων να εκμεταλλευτούν το όλο θέμα για τους δικούς τους πολιτικούς στόχους και σχεδιασμούς, αλλά και οι προφάσεις για δυσλειτουργία του νομοθετικού σώματος, με οδήγησαν στην απόφαση να υποβάλω την παραίτησή μου από το αξίωμα του Προέδρου της Βουλής, όσο και από το βουλευτικό αξίωμα. Της παραίτησης, η Λούρη, προηγήθηκε ένα έντονο παρασκήνιο που έλαβε χώρα στο κτίριο της Βουλής, με κύριο πρωταγωνιστή τον Πρόεδρο του Δημοκρατικού Συναγερμού Αβεροφνιοφύτου, ο οποίος εκτάκτος μετέβη στο γραφείο του Προέδρου του Κοινοβουλίου, επιχειρώντας κατά πολλούς ως το κόμμα που τον ανέδειξε στην Προεδρία του Νομοθετικού Σώματος μαζί με το κίνημα Αλληλεγγύη, να υποδείξει στον κύριο Σιλούρη την ανάγκη ανάληψης ευθυνών από μέρους του. Η παραίτηση του Προέδρου της Βουλής αποτελεί κίνηση προς τη σωστή κατεύθυνση. Συμβάλλει στην εύρυθμη λειτουργία της Βουλής, στην αποκατάσταση της αξιοπιστίας της και τη διαφύλαξη του περί δικαίου αισθήματος. Και πληγωθήκαμε και τραυματιστήκαμε και νιώσαμε τεράστια λύπη και ντροπή για όλα όσα έβλεπε όλος ο κόσμος και ζητήσαμε από τον κύριο Σιλούρη να ικανοποιήσει το περιδικαίου αίσθημα του λαού. Πάντως, σύμφωνα με τα όσα αναφέρει στην επιστολή παραίτησής του, ο ίδιος ο Δημήτρης Σιλούρης επιμένει στην άποψη ότι δεν διέπραξε οτιδήποτε νομικά μεμπτό, ενώ εξηγεί ότι δεν είχε υποβάλει αρχικά την παραίτησή του από το αξίωμα του Προέδρου της Βουλής, καθώς ανέμενε την ολοκλήρωση των ερευνών της Γενικής Εισαγγελίας. Διατηρώ ακέραιη την πεποίθηση ότι με κανένα τρόπο δεν έχω παραβιάσει τον νόμο. Με την παραίτησή μου αφαιρείται από κάποιους το πρόσχημα ότι η παρουσία μου στο αξίωμα του Προέδρου της Βουλής παρεμποδίζει με οποιοδήποτε τρόπο την ομαλή λειτουργία της Βουλής, κάτι το οποίο ουδέποτε διανοούμουν να πράξω. Με ικανοποίηση, ωστόσο, δέχθηκαν την παραίτηση του Προέδρου της Βουλής οι πολιτικές δυνάμεις του τόπου. Ενώ ο ίδιος ο Δημήτρης Σιλούρης, προτού ανακοινώσει την απόφασή του, ενημέρωσε τηλεφωνικώς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Θα έλεγα πως ήταν σωστή τελικά η απόφαση, όμως απ' την άλλη θα πρέπει να προσέξουμε και δεν θα πρέπει να ισοπεδώσουμε ή να ρίξουμε στο ίδιο καλάθι είτε όλους τους πολιτικούς, είτε όλα τα πολιτικά κόμματα ή αν θέλετε και όλο τον κόσμο ο οποίος πολιτεύεται ή ασκεί εξουσία ή ασκεί πολιτική. Έστω και αργοπορημένα η παραίτηση του κύριου Σιλούρη είναι σωστή. Ήταν κάτι το οποίο θα έπρεπε να έχει γίνει από την πρώτη στιγμή, θεωρώ, και για να συμβάλλει στη λειτουργία του κράτους, αλλά και της ίδιας της Βουλής. Επιτρέπει στη Βουλή να προχωρήσει την δική της λειτουργία, να ασκήσει το δικό της θεσμικό ρόλο μέσα σε αυτήν την κρίση εμπιστοσύνης που αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζει ολόκληρη η κοινωνία. Οφείλει το πολιτικό πρόσωπο που βλέπετε στα πλαίσια της πολιτικής του ευθυξίας να αναλάβει την πολιτική ευθύνη της δικής του της απόφασης. Το ζήτημα της παραίτησης του Προέδρου της Βουλής υπέδειξε ήταν θέμα προσωπικής ανάληψης πολιτικής ευθύνης. Μετά την παραίτηση Σιλούρη, καθήκοντα προεδρεύοντα.